γουστάρω και τα λοιπά. Τελείως, και είναι και πρώιμη, δεν είναι. Ναι, είναι και πρώιμη. Πρώιμη ναι, καλλιέργεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για την αγροτική παραγωγή, ιδιαίτερα μετά από αυτή την υγειονομική κρίση που έχει περάσει όλος ο κόσμος και η δική μας χώρα, και η στήριξη της αγροτικής παραγωγής και της αύξησης του εισοδήματος των αγροτών μας είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, στο 13ο I Ask and Watch του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ είχαν τη δυνατότητα να θέσουν τις 10 δημοφιλέστερες ερωτήσεις για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της αγροτικής μας παραγωγής, που θα αποτελέσει και ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης και επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Άλλωστε, να σας συμπληρώσω, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, έχει δείξει την προτεραιότητά του για τον πρωτογενή τομέα και με τις περιοδίες του και με την εξωστρέφεια που επιδεικνύει και με τις ανοιχτές συζητήσεις, έτσι, με τον κόσμο, με τους παραγωγούς. Πάντα ανοιχτός ο Πρόεδρός μας σε αυτές τις συζητήσεις. Χθες είχαμε και την επίσκεψη στο Μεσολόγγι και μάλιστα στο πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι». Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βασικό άξονα και πυλώνα ανάπτυξης και τον αγροτικό τομέα, τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αναφέρει ακόμη στα μέτρα της ούτε τη λέξη αγρότες. Και ο νυν Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στη Βουλή, μέχρι τώρα, σε όλες τις ομιλίες του, δεν έχει βρει ούτε ένα δευτερόλεπτο, ούτε τη λέξη να αναφέρει. Έτσι. Τόσο πολύ υπολογίζει τους αγρότες. Αόρατη η γεωργή κτηνοτρόφικη ψαράδες μας για τη Νέα Δημοκρατία. Η πολιτική τους δεν φτάνει στα σπίτια της αγροτιάς. Σωστό. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα που θέτουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα πιστούν οι νέοι για να ασχοληθούν με τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση μας αναγκάζει να εφαρμόσουμε αντιαγροτική πολιτική? Καλή η τουριστική ανάπτυξη, γιατί βολεύει και τους Ευρωπαίους, αλλά η μονοκαλλιέργεια είναι επικίνδυνη. Πρέπει να δοθούν λύσεις σε αυτούς τους τομείς, πέρα από τη συγκυρία της πανδημίας. Τι λέμε λοιπόν εμείς γι' αυτό? Εμείς λέμε ότι πραγματικά, το έχει πει και ο Πρόεδρος πολλές φορές, η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, από τη μία, και η μονοκαλλιέργεια σε συγκεκριμένες καλλιέργειες ή εκτροφές, δεν μπορεί να είναι λύση. Εδώ χρειάζεται μια μεγαλύτερη ευρύτητα, έτσι ώστε να βρούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας και να προσαρμόσουμε τις δικές μας πολιτικές επάνω στα σημεία που πραγματικά έχουμε το πλεονέκτημα. Πλεονέκτημα έχουμε λόγω της μεγάλης βιοποικιλότητας. Έχουμε, και αυτό αποδεικνύεται εύκολα μόνο αν σκεφτεί κανένας πόσα ΠΟΠ τυριά έχουμε. Εκτός από τη φέτα που είναι το βασικό μας, έχουμε μια σειρά από ΠΟΠ προϊόντα, τα οποία χαρακτηρίζονται από την ποιότητά τους, γιατί φτιάχτηκαν στον τόπο που φτιάχτηκαν, με την συγκεκριμένη εκτροφή που εκτράφηκαν τα ζώα και με το συγκεκριμένο τρόπο που φτιάχτηκε το τυρί διαφορετικά. Άρα έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και το βάζει ο σύντροφος, σου δίνει ένα πλαίσιο να κινηθείς. Έχει όρια δεξιά και όρια αριστερά. Εμείς προσπαθήσαμε στο διαμορφωμένο πλαίσιο που βρήκαμε, γιατί να θυμίσουμε ότι το 2014, τον Αύγουστο, κατέληξε η χώρα μας στην ευρωπαϊκή πολιτική που θα ακολουθούσε μέσα στην ΚΑΠ και παρουσίασε το σχέδιό της. Τον Αύγουστο λοιπόν του 2014 έθεσε τα όρια της προς τα δεξιά. Εμείς μέσα σε αυτό το πιο περιορισμένο πλαίσιο προσπαθήσαμε να δώσουμε πλεονέκτημα και να τραβήξουμε την πολιτική μας όσο πιο προοδευτικά αριστερά γινόταν, προς όφελος των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, σε μια αναδιανομή των πόρων της ΚΑΠ και βασικά να βελτιώσουμε και να στηρίξουμε το εισόδημα των μικρομεσαίων παραγωγών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, βέβαια τώρα έχουμε την ατυχία ότι και την επόμενη ΚΑΠ τη διαπραγματεύεται πάλι η Νέα Δημοκρατία. Τι να κάνουμε, μάλλον εμείς θα είμαστε που θα κληθούμε να την υλοποιήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτό το πλαίσιο μπορεί κάποιος να πάει όσο γίνεται πιο αριστερά. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και οι εθνικές πολιτικές
που μπορεί κάποιος πραγματικά να κάνει, να πάρει αποφάσεις προς όφελος των μικρομεσαίων παραγωγών. Μπορείς να μας εξηγήσεις, Σταύρο, τι ακριβώς αφορούν οι στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βιοποικιλότητα και για την πολιτική από το αγρόκτημα στο πιάτο ή από το αγρόκτημα στο πυρούνι, όπως λένε οι Βόρειοι Ευρωπαίοι, και πώς αυτές οι πολιτικές επηρεάζουν τον Έλληνα αγρότη? Ναι, η πολιτική από το πιάτο, από το χωράφι στο πυρούνι, όπως λες, Ολυμπία, είναι το επόμενο πλαίσιο. Έχει περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική κατεύθυνση. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι η χώρα μας δεν είναι Ολλανδία. Δεν είναι χώρα με βεβαρημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η ελληνική γεωργία είναι πιο φιλοπεριβαλλοντική σε γενικές γραμμές. Υπάρχουν οι περιοχές με ιδιαίτερη επιβάρυνση κτλ. Όμως αυτή η επιλογή, που σίγουρα βοηθάει τον καταναλωτή να έχει ένα πλεονέκτημα, επιβαρύνει τον παραγωγό με κάποιες περισσότερες υποχρεώσεις. Για να γίνουν αυτές οι υποχρεώσεις χρειάζεται μεγαλύτερη οικονομική στήριξη. Με περικομμένους τους πόρους της ΚΑΠ δεν είναι εύκολο να γίνουν περισσότερα για το περιβάλλον. Δηλαδή, στην κλιματική αλλαγή, ας πούμε, δεν συμβάλλει το ίδιο η ελληνική γεωργία, η ορεινή εγωπροβατοτροφία ή η ελαιοκομεία, όπως συμβάλλουν οι μεταφορές, όπως συμβάλλει η παραγωγή ενέργειας. Αυτό οι νεοφιλελεύθεροι δεν το έχουν καταλάβει. Λένε όλοι τα ίδια. Δεν γίνεται όμως έτσι. Οι αγρότες και ιδιαίτερα οι Έλληνες αγρότες, στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτρέφουν ή καλλιεργούν ή ψαρεύουν, είναι πιο φιλοπεριβαλλοντικοί ούτως ή άλλως. Άρα για να κάνουν περισσότερα χρειάζονται και μεγαλύτερη στήριξη. Αλλά τώρα, προφανώς το αποτύπωμα που αφήνει η δική μας αγροτική παραγωγή στο περιβάλλον δεν είναι τόσο αρνητικό. Ακριβώς. Νομίζω όμως ότι τώρα ήρθε η σειρά να σου υποβάλω και εγώ την ερώτηση του επόμενου συντρόφου, ο οποίος μας λέει ότι το αγροτικό δυστυχώς παραμένει ένα ζήτημα για την Ελλάδα. Παρά τα χρόνια και τις προσπάθειες, το αγροτικό είναι μεγάλο ζήτημα. Έτσι, η πρόταση και ερώτηση μαζί είναι: αγροτικοί συνεταιρισμοί σε όλο το φάσμα της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής, με δομές λειτουργικές και αποτελεσματικές, σε συνδυασμό αρχικά με όλη την παραγωγή πληροφορία από τα Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια και υπηρεσίες, να δοθούν σαν εργαλεία στο συνεταιρισμό. Θα πάρω λοιπόν το νήμα από την απάντηση που έδωσες πριν για την κοινή αγροτική πολιτική και θα πω ότι πράγματι στη δική μας χώρα οι συνθήκες της παραγωγής είναι διαφορετικές. Έχουμε πολύ μικρό κλήρο που οφείλεται και στη γεωμορφολογία του εδάφους μας, αλλά και σε μια ιστορική παραδοσιακά κουλτούρα ιδιοκτησίας που υπάρχει στη χώρα, με αποτέλεσμα ο κλήρος να είναι μικρός και αυτό δημιουργεί από την μια το μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, από την άλλη μια ποικιλομορφία προϊόντων, αλλά δεν υπάρχει οικονομία κλίμακας ώστε οι επιχειρήσεις μας να είναι ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον. Αυτό λοιπόν δημιουργεί την αδύρυτη ανάγκη του συνεργάζεστε και της δημιουργίας των συνεταιρισμών, ώστε να ενισχυθεί η διαπραγματευτική δύναμη των αγροτών και όσον αφορά την διαπραγμάτευσή τους προς τους προμηθευτές, αλλά και όσον αφορά την διακίνηση των προϊόντων τους. Ο συνεταιρισμός λοιπόν δεν προκύπτει ως ένα ιδεολογικό απλά πρόταγμα, αλλά είναι μία ανάγκη για την οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει βέβαια, όπως λέει και ο σύντροφός μας εδώ, να υπάρχουν συγκεκριμένες δομές που θα ευνοούν τη λειτουργία των συνεταιρισμών. Καταρχάς λοιπόν να πούμε ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι 7 συνεταιριστικές αρχές, οι οποίες είναι διεθνώς συμφωνημένες, για την εθελοντική ένωση των αγροτών στους συνεταιρισμούς, για την αποδοχή της ευθύνης της λειτουργίας των συνεταιρισμών, την διαχείριση από τους ίδιους, την κοινοτική αλληλεγγύη, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο συνεταιρισμός δεν γίνεται αποκλειστικά με χρηματοοικονομικά κριτήρια, αλλά γίνεται και με κριτήρια κοινωνικής και πολιτισμικής συνοχής. Εδώ λοιπόν να πω ότι εμείς στην δική μας διακυβέρνηση δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις συνεταιριστικές αυτές αρχές, κάτι που η σημερινή κυβέρνηση ήρθε και ανέτρεψε με το νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς, όπου ουσιαστικά αγνοεί
την ανάγκη για την εναλλακτική οικονομική δραστηριότητα που προσφέρει το συνεταιριστικό κίνημα και πάει σε μια μορφή με την είσοδο των ιδιωτών στους συνεταιρισμούς κατά 35%, η οποία δημιουργεί προϋποθέσεις ανώνυμων εταιριών. Και μάλιστα με στόχο, όπως υπόθηκε πάρα πολλές φορές, ακόμη και η περιουσία των συνεταιρισμών να δοθεί σε ιδιώτες. Κάτι που εμείς είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε αυτό. Ένα από τα προβλήματα στη χώρα που το συνεταιριστικό κίνημα δεν έχει και την καλύτερη φήμη από τις προηγούμενες δεκαετίες, πέρα από τη διαφθορά, την διαπλοκή, τη χρησιμοποίησή του πολλές φορές ως κομματικό προπέτασμα για την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων, είναι και η έλλειψη της εκπαίδευσης. Στο νομοσχέδιο λοιπόν της σημερινής κυβέρνησης αυτό δεν αποτυπώνεται για την εξέλιξη του συνεταιριστικού κινήματος. Στην Ελλάδα δεν λείπει η έρευνα. Υπάρχουν τα γεωργικά πανεπιστήμια και μάλιστα χθες επισκεφθήκαμε στο Μεσολόγγι το καινούριο πανεπιστημιακό τμήμα που ίδρυσε η δική μας κυβέρνηση για τη γεωργία, την αλία και την υδατοκαλλιέργεια. Και η έρευνα πράγματι είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το πρόβλημα στη χώρα είναι όμως ότι αυτή η έρευνα δεν συνδέεται κατά ανάγκη με την παραγωγή. Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο στοίχημα. Εμείς προσπαθήσαμε με μια σειρά μέτρων, να θυμίσουμε τα μέτρα τα αντίστοιχα της εκπαίδευσης και της έρευνας και της καινοτομίας στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης όπως εφαρμόστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και πρέπει να δούμε και πιο στοχευμένα από εδώ και πέρα έχοντας και την εμπειρία της προηγούμενης κυβερνητικής μας θητείας ώστε η έρευνα αυτή να δοθεί σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά πρέπει να κάνουν τη χρήση τους. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους συνεταιρισμούς, οι οποίοι μέσα από την αξιοποίηση της γνώσης, της εμπειρίας, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης, μπορούν πέρα από την βελτίωση των συνθήκων της καλλιέργειάς τους, να βοηθήσουν και για την διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων, για τα προϊόντα τα οποία θα είναι επώνυμα σε διεθνές επίπεδο. Πάρα πολύ σωστό αυτό που είπες, πολύ σημαντικό, Ολυμπία, για την αναγκαιότητα της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό και για τους συνεταιρισμούς ρωτάει και ο επόμενος σύντροφος. Η οργάνωση των συνεταιρισμών θα είναι υποδειγματική με επιστήμονες όλου του φάσματος, ώστε να γίνει ένα καταφύγιο προστασίας για το μικρό κυρίως παραγωγό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σχέδιο και πρόταση για το θέμα αυτό. Επίσης, αναδόμηση των δημοσίων υπηρεσιών γεωργίας κτηνοτροφίας με παραγωγή αποτελεσμάτων. Είναι ακριβώς αυτό που είπαμε πριν, ότι θα πρέπει η γνώση και η έρευνα να διαχυθεί στον αγροτικό κόσμο της χώρας, γιατί τότε μόνο έχει νόημα. Δεν αρκεί οι δικοί μας επιστήμονες, οι οποίοι είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι, απλά να συμμετέχουν σε δημοσιεύσεις ή σε διεθνή συνέδρια. Πρέπει να πάνε στο χωράφι. Αν λοιπόν οι δικοί μας επιστήμονες δεν φτάσουν δίπλα στον Έλληνα γεωργό, κτηνοτρόφο και αλιαία, τότε το αποτέλεσμα της δουλειάς τους δεν θα είναι αυτό που θέλουμε. Εμείς λοιπόν επιχειρήσαμε και μέσα από το πρόγραμμα των γεωργικών συμβούλων και όλο το προηγούμενο διάστημα της θητείας μας να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, αφήνοντας πίσω τις τρευλώσεις του παρελθόντος, θα πρέπει οι αγρότες μας να είναι εκπαιδευμένοι, να είναι γνώστες και να χρησιμοποιήσουν την εξέλιξη της τεχνολογίας, να προσπαθήσουν για τον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεών τους και για την διάθεση στην αγορά προϊόντων ποιότητας, ταυτότητας και αυθεντικότητας. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αποσπασματικά χωρίς να υπάρχει απαιτούμενη γνώση. Γεωργοί λοιπόν θα πρέπει να είναι συνεργάτες με τους γεωπόνους, οι κτηνοτρόφοι με τους κτηνιάτρους, οι αλιείς μας με τους ιχθυολόγους μας και τότε μόνο νομίζω ότι θα μπορέσουμε όλοι μαζί, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Η επόμενη ερώτηση, Σταύρο, αφορά τα χωράφια σου και την περιοχή σου. Αφορά την ελιά και το λάδι. Ρωτάει λοιπόν εδώ ο σύντροφος, γιατί η ελιά και το λάδι έχουν αποκλειστεί από τις πολιτικές στήριξης του αγροτικού εισοδήματος σε μια πρωτόγνωρη, δύσκολη περίοδο για τις ελαιοπαραγωγικές αγροτικές οικογένειες
τόσο αυτή τη χρονιά, όσο και την προσεχή, όπως εκτιμάτε, και όπως συμπεραίνεται από τις δηλώσεις του Υπουργείου. Υπάρχουν σκοπιμότητες σε αυτόν τον αποκλεισμό? Είμαι ερασιτέχνης παραγωγός, Ελιάς. Εγώ τα πατρικά χωράφια. Ωστόσο, στην περιοχή και χτες που είμαστε στο Μεσολόγγι και όπως παίρνουμε τα μηνύματα από όλη την Ελλάδα, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα για την ελαιοκαλλιέργεια. Φέτο η τιμή έχει κατρακυλήσει στα 2,30-2,40, ενώ πέρυσι ήταν στο 3,60. Η βρόσιμη ελιά από 2,70 που έφτασε κάποια στιγμή, εξωφρενικά ψηλή τιμή, καλή τιμή δηλαδή για τον παραγωγό, πραγματικά, έχει πέσει στα 70 λεπτά και δεν υπάρχει ζήτηση. Δεν είναι 70 λεπτά και αγοράζουμε, δεν υπάρχει ζήτηση πραγματικά. Είχαμε πρόσφατα και τον καύσωνο του Μαΐου, που ήταν στις 16-17-18 Μαΐου, πάνω στην ανθοφορία δηλαδή, και έκανε ζημιά. Και από την άλλη δεν έχουμε καμία αντίδραση του Υπουργείου. Στην ερώτηση που, την επίκαιρη ερώτηση που είχαμε με τον Υπουργό πριν 2 εβδομάδες, άλλα ντάλα, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν είπε τίποτα, δεν πήρε καμία δέσμευση, θα φτιάξει επιτροπή, το γνωστό, το προσφυλές του, η προσφυλή του απάντηση. Στρίδια του Αραβών. Ακριβώς, όπως το λες. Καμία δέσμευση. Ενώ το 2018-19 είχαμε προσπαθήσει, επειδή βλέπαμε ότι έρχονται δύσκολα χρόνια για την ελαιοκομεία, με τον τότε επίτροπο τον κύριο Χόγκαν, να βρούμε μία στήριξη, να βρούμε ένα έκτακτο κονδύλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε εξασφαλίσει με τον τότε Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ένα κονδύλι ήδη από τον Εθνικό Προϋπολογισμό, σύν την στήριξη που μπορούσαμε να έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να κάνουμε μία στήριξη στην ελαιοκομεία. Φέτο, που έχουμε και τις έκτακτες συνθήκες λόγω κορονοϊού, άρα υπάρχει μια μεγαλύτερη δυνατότητα ευελιξίας, ο Υπουργός έχει από 27 Ιουλίου την επιστολή του Χόγκαν που του λέει πώς μπορεί να στηρίξει την ελαιοκομεία. Άρα το ότι έχει τα εργαλεία, έχει και τον τρόπο, σημαίνει καθαρά ότι είναι αδιαφορία. Αυτό που έλεγες νωρίτερα, ότι είναι αόρατοι οι αγρότες, αποδεικνύεται και στην ελαιοκομεία. Σε κάθε περίπτωση, επειδή η ελαιοκομεία αφορά πάρα πολύ κόσμο, πολλές οικογένειες και την οικονομία όλης της περιφέρειας, φαντάσου την Κρήτη, τη Μεσσηνία, το Λοκαρνανία που είμαστε χτες, την Ηλία, τα νησιά μας, τη Λακωνία φυσικά, αυτή η ρευστότητα που λείπει από τις τιμές, λείπει από την αγορά. Μειώνεται η καταναλωτική δύναμη και πόσο μάλιστα μέσα στις επιπτώσεις στην πανδημία από τον κορονοϊό. Νομίζω ότι αυτό είναι η επιβεβαίωση της πλήρους αδιαφορίας. Μάλιστα. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση από ένα φίλο έχει να κάνει με τους εργάτες γης και ρωτάει ποιο είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την προώθηση ανέργων και προσφύγων στους κλάδους του πρωτογενούς τομέα, των οποίων η ανάπτυξη είναι αναγκαία. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι τωρινό. Ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια είναι πλέον κοινή ομολογία ότι οι εργάτες γης είναι απαραίτητοι για την αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα στις περιόδους εκείνες της καλλιεργητικής διάρκειας όπου γίνεται η συγκομιδή. Ιδιαίτερα δε φέτος με το πρόβλημα της πανδημίας όπου δεν υπήρχε εύκολη μετακίνηση εργατών γης από άλλες χώρες όπως στη χώρα μας γινόταν από την Αλβανία, καταλαβαίνουμε ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν εμείς έχουμε συγκεκριμένη πρόταση με την οποία προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα αυτό και λέμε ότι πράγματι το ζήτημα με τους ανέργους είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να απασχολήσει την ελληνική πολιτεία ώστε να έχουν την δυνατότητα να εργάζονται εποχικά στον αγροτικό τομέα της παραγωγής χωρίς όμως, επειδή θα εργαστούν 10 και 15 ημέρες, να χάνουν, για παράδειγμα, το επίδομα της ανεργίας ή την κάρτα ανεργίας και την πιθανή μοριοδότηση που μπορεί να έχουν αργότερα, αν θέλουν να πάρουν μέρος, σε κάποιον διαγωνισμό προσλήψεων. Ήδη υπάρχουν χώρες, όπως η Γαλλία και η Βρετανία,
που έχουν κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να υπάρξουν εργάτες γης από την λίστα των αντίστοιχων ΟΑΕΔ των ανέργων που υπάρχουν στις χώρες αυτές, χωρίς να χάνουν ούτε το επίδομα, αλλά ούτε και την κάρτα. Νομίζω ότι σε μια τέτοια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί και η ελληνική κυβέρνηση, καθώς ιδιαίτερα με την υγειονομική αυτή κρίση και με την μη εύκολη κινητικότητα εργατών από άλλες χώρες, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ οξυμένο. Και ήδη σε κάποιες περιφέρειες, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, υπήρξαν μεγάλες προσπάθειες για να λυθεί το πρόβλημα με κάποιους εποχικούς εργάτες από την Αλβανία, πέρα όμως από τους ανέργους. Η χώρα έχει και ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα, που νομίζω ότι μπορεί να της δώσει την δυνατότητα της αύξησης των εργατικών χεριών. Και το πλεονέκτημα αυτό είναι ο προσφυγικός πληθυσμός που είναι στη χώρα μας σήμερα. Άνθρωποι οι οποίοι νομίζω ότι θα πρέπει και σε αυτούς να υπάρχει η δυνατότητα να εργάζονται στις γεωργικές δουλειές με εργόσιμο. Και μάλιστα αυτό νομίζω ότι και θα βοηθήσει στην αύξηση των εργατικών χεριών, των απαραίτητων εργατικών χεριών για τις καλλιέργειές μας, αλλά και για την κτηνοτροφία μας, και ταυτόχρονα θα βοηθήσει και στην ένταξη των ανθρώπων αυτών στην ελληνική κοινωνία. Είναι λοιπόν ζητήματα στα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλουμε και τους ανέργους να βοηθήσουμε, χωρίς να χάσουν τα δικαιώματά τους, αλλά και τους πρόσφυγες να εντάξουμε στην αγροτική παραγωγή, όσους βέβαια από αυτούς ενδιαφέρονται. Και βέβαια μην ξεχνάμε ακριβώς αυτό που είπες με το εργόσιμο, ότι ο κύριος Βρούτσης από τα πρώτα που έκανε ήταν η κατάργηση της απόδοσης ΑΜΚΑ. Η κατάργηση της απόδοσης ΑΜΚΑ, γιατί οι άνθρωποι αυτοί για τον κύριο Βρούτση είναι άνθρωποι ενός κατώτερου Θεού. Λοιπόν, αναγκάστηκαν όμως, γιατί το πρόβλημα ήταν πολύ μεγάλο στην υγειονομική ασφάλεια του πληθυσμού αυτού, αλλά και στη δημόσια υγεία. Σωστά, και αναγκάστηκαν να δώσουν προσωρινό. Κάτι αντίστοιχο νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει για την δυνατότητα ένταξής τους στην εργασία. Τα γνωστά μπρος-πίσω, να μην το πούμε αλλιώς. Εντάξει, τώρα αν θέλουμε να ανοίξουμε το θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής είναι πάρα πολύ σωστά, μεγάλο, σωστά. Αλλά ας περιοριστούμε στα δικά μας. Στα αγροτικά, σωστά. Είναι σαφές και από την μέχρι τώρα συζήτησή μας, αλλά και από τη συζήτηση που γίνεται στο δημόσιο διάλογο, ότι τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους νέους φιλόδοξους στόχους που θέτει η ΚΑΠ, μοιάζουν ανεπαρκή και θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτών. Ρωτάει λοιπόν εδώ ο σύντροφός μας, τι προτείνουμε εμείς. Εμείς έγκαιρα, ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας το Δεκέμβρη του 2018 είχε προτείνει συγκεκριμένους τρόπους για την αύξηση του προϋπολογισμού. Είχε προτείνει μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, την επιβολή ενός τέλους, ενός μικρού φόρου στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Πράγμα που το βλέπουμε ότι το προτείνουν και πολλές άλλες χώρες τώρα. Από το Δεκέμβρη του 2018 έρχεται τώρα πάλι στην επικαιρότητα, έτσι ώστε να στηριχτεί η κοινή αγροτική πολιτική, να μην μειωθούν οι πόροι της και να στηριχτούν και άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η πρόταση είναι συγκεκριμένη. Δεν θέλουμε να μειωθούν οι πόροι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπάρχουν τρόποι για να γίνει αυτό το πράγμα. Ωστόσο αποτελεί μάλλον επιλογή των βόρειων χωρών να μειωθεί η κοινή αγροτική πολιτική, και δυστυχώς βλέπουμε ότι και η ελληνική κυβέρνηση σήμερα δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν μπορώ να πω ότι το κάνει επίτηδες, δεν θα ήθελα να το πω, μάλλον δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν έχει καταλάβει δηλαδή το ότι να έχεις μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους αγρότες με μειωμένους πόρους σημαίνει ότι ένα κομμάτι πληθυσμού θα το διώξεις από τα χωράφια του. Θα εγκαταληφθούν χωράφια, θα εγκαταληφθούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις, και από την άλλη θα έχεις ένα κόσμο που εκεί που έβγαζε το εισόδημά του και έμενε στην Ήπεθρο, τώρα θα τον βγάλεις εκτός, θα τον οδηγήσεις στην ανεργία. Άρα λοιπόν θα ήταν καλό να δουν την ολότητα του αγροτικού, γιατί αν δούμε από την κουβέντα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, που αναδείχθηκαν από τις ερωτήσεις των συντρόφων πολλά πράγματα για τον τρόπο που βλέπει η κυβέρνηση τους αγρότες. Αυτό που είπε σωστά, αόρατη, τους θεωρεί αόρατους. Δεν είναι μόνο ότι δεν νοιάζεται για αυτούς, δεν έχει και καμία πολιτική για τον τομέα. Δεν έχει καμία πολιτική για την διατροφική ασφάλεια,
δεν έχει για τους σπόρους, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι ζωών στην Ελλάδα, δεν έχει για την απασχόληση, δεν έχει για το νέο παραγωγικό μοντέλο που χρειάζεται. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο η Ευρώπη που βάζει φιλόδοξους στόχους και καλά κάνει ενδεχομένως σε κάποια πράγματα, είναι και πώς τι διεκδικείς. Δηλαδή, καταλαβαίνοντας τις συνέπειες για τη χώρα σου, τι διεκδικείς περισσότερο. Λοιπόν, ρωτάει ένας σύντροφος, Ολυμπία, πιστεύετε πως θα πρέπει να επεκταθεί η πρωτογενής παραγωγή στην Ελλάδα? Και αν ναι, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Μιλάμε για πολύ σημαντική ερώτηση. Αν κρίνουμε... Οραματική. Οραματική, ναι. Και το όραμα είναι αυτό το οποίο μας δίνει και την προοπτική. Και είναι και προωθητικό για τη χάραξη πολιτικών. Αν κρίνουμε ότι στα χρόνια της οικονομικής κρίσης υπήρξε μία μείωση της συμμετοχής του αγροτικού τομέα στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας, για παράδειγμα είχαμε μία πτώση από το 9 περίπου της εκατό στο 5,5% το 2015, η οποία ήταν σημαντική. Και παρόλο που ακούγεται ότι ο αγροτικός τομέας άντεξε σε αυτή την κρίση, περισσότερο από άλλους, όμως είχε και ο ίδιος προβλήματα, εμείς καταφέραμε μέσα στα 4 χρόνια να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ώστε τον Ιούνιο του 2019 να μιλάμε για συμμετοχή του αγροτικού τομέα στο 6,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Οι προοπτικές προφανώς είναι πολύ μεγαλύτερες. Και με το δεδομένο ότι όλες οι έρευνες λένε ότι τα επόμενα 40 χρόνια η ζήτηση, η παγκόσμια ζήτηση σε προϊόντα ασφαλή από υγειονομική άποψη, προϊόντα ποιότητας και ταυτότητας θα αυξηθεί πάνω από το 60%, καταλαβαίνουμε ότι τα περιθώρια στη χώρα είναι πάρα πολλά. Ένα μόνο παράδειγμα θα δώσω, ότι η ζήτηση για παράδειγμα της φέτας, που είναι το εθνικό μας προϊόν, παγκοσμίως φτάνει τους 450.000 τόνους. Από αυτούς η Ελλάδα μπορεί να δώσει περίπου 125.000 τόνους, και οι υπόλοιπες 300.000 καλύπτονται από απομιμήσεις φέτας και από λευκά τυριά. Αυτό και μόνο είναι ένα δείγμα του πόσο μπορεί να αυξηθεί η αγροτική μας παραγωγή και να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή στο διεθνές αγοραστικό περιβάλλον. Εκείνο που πρέπει να γίνει από την δική μας πλευρά, νομίζω ότι είναι πρώτον, να ανανεώσουμε τον γυρασμένο αγροτικό μας πληθυσμό. Να προσελκύσουμε λοιπόν νέους ανθρώπους, οι οποίοι πιο δεκτικούς σε νέες τεχνολογίες. Ακριβώς, και οι οποίοι θα αναζωογονήσουν και την ελληνική περιφέρεια και την Ήπεθρο. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αλλάξουμε τα παλιά παραδοσιακά μοντέλα της αγροτικής εκμετάλλευσης. Και αναφέρομαι σε δυνατότητες που δίνει η νέα τεχνολογία. Η αξιοποίηση λοιπόν της ψηφιακής γεωργίας, της γεωργίας ακριβίας, η οποία και το κόστος παραγωγής θα μειώσει και τους κινδύνους από την επικείμενη κλιματική αλλαγή θα προλάβει, γιατί θα υπάρχει η ενημέρωση και η γνώση, και νομίζω ότι θα πρέπει πράγματι να δοθούν όλα εκείνα τα κίνητρα ώστε να μιλήσουμε για εξυγχρονισμό των αγροτικών επιχειρήσεων, για εφαρμογή καινοτομιών, γιατί παρόλο που είπαμε πριν έχουμε μεγάλη έρευνα στην Ελλάδα, είμαστε προς το τέλος στα κράτη-μέλη όσον αφορά την εφαρμογή καινοτομιών, και νομίζω ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν. Αυτό κάναμε το προηγούμενο διάστημα μέσα από τα μέτρα και τις δράσεις του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, όπου θέλοντας να ενισχύσουμε και να αυξήσουμε την αγροτική μας παραγωγή και όσον αφορά την ποσότητα αλλά και όσον αφορά την ποιότητα, εφαρμόσαμε δράσεις και μέτρα που αφορούσαν τη στήριξη του εξυγχρονισμού των επιχειρήσεων, της ανάπτυξης του εξοπλισμού τους, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης των αγροτών. Και νομίζω ότι αν μπολιάσουμε τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας με νέο αίμα, οι δυνατότητες που έχουμε είναι πάρα πολλές. Και ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι αναγνωρισμένη διεθνώς και μέσω της UNESCO για την μεσογειακή διατροφή. Τα προϊόντα μας λοιπόν, η ελιά και το λάδι, η φέτα μας, η γραβιέρα της Νάξου, της Κρήτης, νομίζω ότι μπορούν να έχουν πολύ μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, αρκεί βέβαια να αξιοποιήσουμε και
σε όλη την αλυσίδα της αξίας της γεωργικής παραγωγής, τις δυνατότητες που έχουμε και στην μεταποίηση, αλλά και στην προώθηση των προϊόντων μας μέσα από δίκτυα καταναλωτών, από το να μην υπάρχουν οι μεσάζοντες. Ήδη κάναμε τις βιολογικές αγορές, τις αγορές των παραγωγών. Έχουμε δηλαδή πολύ σημαντικά δείγματα γραφής. Για να αναπτυχθεί βέβαια και με αυτό να τελειώσω, αν γίνει πάρα πολύ μεγάλη η συζήτηση που μπορεί να γίνει σε αυτό το θέμα, να πω ότι χρειάζεται και η συνέργεια και η συνεργασία με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, τα κλάστερ, αλλά όσον αφορά και τους αγρότες μας και τους παραγωγούς μας και, και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις, οι οποίες πρέπει να βάλουν κοινούς στόχους για την προώθηση, τη διαφήμιση και την εμπορία των προϊόντων μας. Έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες σαν χώρα και για ποικιλομορφία προϊόντων, αλλά και για αυθεντικά προϊόντα που νομίζω ότι όσοι τα γνωρίζουν μέσω του αγροτουρισμού, αλλά και μέσω του τουρισμού, όσοι τα γνωρίζουν σε όλο τον κόσμο, είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Σωστά. Και πολύ σημαντικό αυτό που είπες, να το επισημάνουμε, ότι όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, είπες ότι ήμασταν στις τελευταίες χώρες με ενσωμάτωση ψηφιακής τεχνολογίας. Ακριβώς. Γίνανε βήματα, χρειάζεται μια συνεχή προσπάθεια σε αυτό. Πολύ σημαντικά βήματα και θυμάσαι τη συνεργασία που είχες και εσύ με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής για την, να πούμε μόνο για τους 600 μετεωρολογικούς σταθμούς που είχαμε στο πρόγραμμα της ψηφιακής γεωργίας, η οποία σε επιλεγμένα σημεία σε όλη τη χώρα θα δίνανε ακριβείς πληροφορίες για τις κλιματικές συνθήκες, ώστε να είναι στοχευμένη η δουλειά του αγροτικού κόσμου. Σωστά. Η επόμενη ερώτηση μας πάει στο δικό σου πεδίο τώρα. Με ποιον τρόπο, ρωτάει ο σύντροφος, θα πρέπει να υποβοηθηθεί ο κτηνοτροφικός τομέας, ώστε να αυξηθούν οι μεταποιητικές μονάδες, ιδιαίτερα σε περιοχές που λόγω παράδοσης και γεωγραφικής θέσης έχουν και μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων και σύγχρονων μονάδων παραγωγής γάλακτος, έτσι ώστε να αυξηθεί και το ποσοστό μεταποίησης και τα τυροκομικά προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Αυτό ακριβώς που τελείωσε στην προηγούμενη τοποθέτηση. Εδώ λοιπόν πάμε και στην προπροηγούμενη συζήτηση που είχαμε για τις μικρές εκμεταλλεύσεις που υπάρχουν στη χώρα, οι οποίες είναι διάσπαρτα κατανεμημένες σε όλη τη χώρα. Και ιδιαίτερα οι μικρές αυτές εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε δυσπρόσιτες και μειονεκτικές περιοχές, σε ορεινές περιοχές και στην νησιωτική χώρα και στα μικρά νησιά. Η πολιτική μας όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν για τη στήριξη των περιοχών αυτών. Να πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι στην εξισωτική αποζημίωση εντάξαμε πολύ μεγάλο αριθμό μειονεκτικών περιοχών, κάνοντας έναν μεγάλο αγώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε όχι μόνο δεν μειώσαμε τις περιοχές, αλλά τις αυξήσαμε. Λόγω της αλλαγής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Λόγω της αλλαγής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Και συνέχισαν να δίνονται κανονικά οι επιδοτήσεις. Ακριβώς. Και εδώ να πούμε, ας ξεφύγουμε λίγο και από την ερώτηση, να πούμε και για την δικαίωση της χώρας για τα βοσκοτόπια, τα 446 εκατομμύρια, που σήμερα είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στα χέρια της σημερινής κυβέρνησης, αλλά φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρεται να το αποδώσει σε αυτούς που πραγματικά ανήκει στους αγρότες. Για να μπορέσουμε λοιπόν να αναβαθμίσουμε τα προϊόντα μας, θα πρέπει να έχουμε κάθετες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο τομέας της μεταποίησης είναι πάρα πολύ σημαντικός και η μεταποίηση είναι αυτή που αυξάνει την αξία, την προστιθέμενη αξία του προϊόντος. Αναφέρθηκες πριν στο λάδι, το οποίο πράγματι, να πω ένα παράδειγμα για να καταλάβουν αυτοί που μας παρακολουθούν, το δίνουμε χήμα στην Ιταλία με 2,20 ευρώ το κιλό, είπες Σταύρο, το οποίο μόνο η τυποποίηση του δίνει προστιθέμενη αξία 1,5 επιπλέον ευρώ το κιλό. Και αυτό το εκμεταλλεύονται οι Ιταλοί. Ας επανέλθουμε λοιπόν στην κτηνοτροφία. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να βοηθηθεί. Υπάρχει το μέτρο της μεταποίησης, το οποίο εμείς δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα, ιδιαίτερα στις περιοχές τις ορεινές και στα μικρά νησιά. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν οι αγρότες μας. Ήδη τα έχουμε πει στο πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι» και ο πρόεδρος μας, ο Αλέξης Τσίπρας, τα έχει αναλύσει. Και όσον αφορά το Ταμείο Εγκυοδοτήσεων της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που δίνει τη δυνατότητα για χρηματοδότηση σε ατομικές επιχειρήσεις, σε πρόσωπα φυσικά 200.000 και σε επιχειρήσεις μέχρι και 500.000,
την αξιοποίηση του Ταμείου Εγγυήσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που κάναμε εμείς στο Υπουργείο, το οποίο περιλαμβάνει 450 εκατομμύρια, τα οποία τα 80 δεσμεύτηκαν και προέρχονται από τον ΠΑΑ. Είναι αυτά χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν οι κτηνοτρόφοι μας για να μεταποιήσουν, να συσκευάσουν και να αναδείξουν το προϊόν τους. Και βέβαια υπάρχουν και οι μικροπιστώσεις, το οποίο επίσης είναι έργο της δικής μας κυβέρνησης, μέχρι 25.000 ευρώ, το οποίο δυστυχώς εδώ και 11 μήνες βλέπουμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφήνει πάρα πολλά στο σιρτάρι, αφήνει πολλά που αφορούν τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Όταν υπάρχουν θέματα που αφορούν τα μεγάλα συμφέροντα, όχι μόνο δεν τα αφήνει στο σιρτάρι, αλλά τα βάζει και σημαία στην εφαρμογή της πολιτικής της. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες και πιστεύω ότι αυτές αξιοποιούνται. Ήδη πολλά αγροτικά μας προϊόντα, όπως είπες και εσύ, είναι προϊόντα ονομασίας προέλευσης και προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, αναγνωρισμένα παγκοσμίως, και η μεταποίηση ήταν, είναι και θα είναι στους στόχους μας. Παράλληλα με τα μέτρα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, όπως θυμάσαι, είχαμε και τις δυνατότητες μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο που είχε φέρει η δική μας κυβέρνηση να έχουμε παράλληλες δράσεις, από την αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Εδώ όμως θα επανέλθω και πάλι, ότι στην ερώτηση που μας είχε γίνει πριν για τους επιστήμονες που πρέπει να είναι δίπλα στους αγρότες. Οι αγρότες έχουν πάρα πολλές δυνατότητες, αλλά πολλές φορές δεν έχουν την πληροφορία των δυνατοτήτων αυτών. Εδώ λοιπόν θα πρέπει ο επιστημονικός κόσμος της χώρας που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, με την μεταποίηση, με τον αγροτουρισμό, με τον τουρισμό, που εκεί έχουμε τον πολύ μεγάλο τομέα της εστίασης, με τις περιβαλλοντικές μορφές καλλιέργειας, γιατί μην ξεχνάς ότι είχαμε προωθήσει και την βιολογική καλλιέργεια και μάλιστα κάναμε και ερώτηση πριν από λίγες μέρες για να επεκταθεί, αλλά δεν βλέπουμε να έχει αποτέλεσμα. Νομίζω ότι όλα αυτά τα μέσα της χρηματοδότησης, αλλά και της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης, είναι αυτά που μπορούν να βοηθήσουν την ελληνική κτηνοτροφία. Έναν τομέα της αγροτικής παραγωγής, ο οποίος έχει τεράστιες δυνατότητες, καθώς μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τον μεγαλύτερο πληθυσμό εγωπροβάτων σε όλη την Ευρώπη. Σωστό. Και βέβαια και την αγιαλουδοτροφία που στηρίζει το παγκόσμια γνωστό ελληνικό γιαούρτι. Το παγκόσμια γνωστό ελληνικό γιαούρτι, το οποίο δυστυχώς πολλές φορές γίνεται από σκόνη, γάλατος, και και θα τολμήσω να το πω σε όσους μας ακούν, είμαι στεναχωρημένη γιατί δεν προλάβαμε, ενώ είχαμε έτοιμη την αλλαγή του κανονισμού τροφίμων και ποτών για την παρασκευή του ελληνικού γιαουρτιού από νοπό γάλα, που θα έλυνε πολύ σημαντικό μέρος αυτού του προβλήματος. Όπως επίσης και για την διάρκεια ζωής του γάλατος, η οποία είχαμε ήδη κάνει τη συζήτηση με τα εργαλεία του ΟΑΣΑ για να μειωθεί ο χρόνος της. Πολλά ήταν αυτά που δεν προλάβαμε, ωστόσο αρκετά ήταν και αυτά που προλάβαμε. Αρκετά προλάβαμε. Την παρέμβαση για στην Τσεχία, στην Τσεχία για το ελληνικό... Ακριβώς. Για τη χρήση του ονόματος και όλους Greek βέβαια τους φακέλους που καταθέσαμε σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά. Για την έγκριση των εξαγωγών των προϊόντων μας. Και τελειώνουμε, Σταύρο, με μία ερώτηση προοπτικής. Mm-hmm. Ποιες είναι λοιπόν οι προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ για τους νέους γεωργούς και τους νεοεισερχόμενους στη γεωργία? Καλή ερώτηση, οραματική κι αυτή. Κοίταξε, προοπτικές υπάρχουν. Ο κόσμος θα συνεχίσει πάντα να τρώει. Άρα κάποιοι πρέπει να παράγουν τροφή. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι αλλοίς είναι οι άνθρωποι που παράγουν τροφή. Άρα και από την ηθική πλευρά να το δούμε, την ηθική διάσταση, το να περάσει κάποιος στο δρόμο, στην πλευρά της παραγωγής, της τροφής, έχει και μια κοινωνική συνεισφορά. Θα μου πεις, φτάνει αυτό? Αν δεν βγαίνει το εισόδημα στο χωράφι, δεν πάει κάποιος μόνο για να έχει την ικανοποίηση της προσφοράς. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν πραγματικά πολλά πράγματα. Πέρα από αυτά που είχαμε ξεκινήσει, πέρα από αυτά που δεν προλάβαμε να κάνουμε, υπάρχουν και πράγματα τα οποία χρειάζονται να αλλάξουν την καθημερινότητα του ανθρώπου που ασχολείται με τη γεωργία. Ποια είναι αυτά, έτσι επιγραμματικά? Πρέπει να μειώσουμε το ποσοστό εξάρτησης από τις επιδοτήσεις και να αυξήσουμε το ποσοστό από το εισόδημα. Αυτό, θα μου πεις, μοιάζει με ευχή.
θέλει συγκεκριμένες στρατηγικές. Θέλει προώθηση των εξαγωγών στα προϊόντα που είναι εξαγώγημα και υποκατάσταση των εισαγωγών στα προϊόντα τα οποία είμαστε ελλειμματικοί. Για αυτάρκεια, για πλήρη αυτάρκεια, πια δεν νομίζω ότι υπάρχει συζήτηση και όσοι το λένε, μάλλον δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται όπως η κυβέρνηση. Διατροφική ασφάλεια όμως, για να μπορείς να θρέψεις τον πληθυσμό σου, υπάρχει. Και ένα χαρακτηριστικό, σήμερα έχουμε πιάσει πολύ την εγωπροβατοτροφία, αλλά είναι πεδίο το οποίο έχει, είναι πεδίο δόξης. Γιατί εισάγουμε τόσο πολύ βοδινό που είμαστε ελλειμματικοί, ενώ στο αρνοκάτσικο είμαστε πλονασματικοί. Αν αλλάξουμε το μείγμα της διατροφής μας στον κόσμο και βάλουμε περισσότερο αρνοκάτσικο, που είναι και πιο οικολογικό, πιο φιλοπεριβαλλοντικό, γιατί εκτρέφεται σε ελεύθερη βοσκή στα βουνά μας ή στα νησιά μας, άρα δεν καταναλώνει τόσο πολλούς σπόρους, είναι πιο οικολογικό. Αυτό θα έδινε και προοπτική στους καλλιεργητές, στους τσοπάνιδες μας, στους συνοτρόφους μας και δουλειά στους νέους που θα θέλαν να μπουν, αλλά ταυτόχρονα και ο καταναλωτής θα έτρωγε ένα κρέας εγχωρίως παραγόμενο, το οποίο έχει φτιαχτεί και με πιο οικολογικό τρόπο, χωρίς μεταφορές, χωρίς να ενισχύουμε μεγάλες μονάδες, χωρίς... Αυτά είναι στοιχεία πολιτικής που θες να πας το πράγμα για να μπορέσεις να κρατήσεις τους νέους στην Ύπαιθρο. Πρέπει να τους προσφέρεις εισόδημα. Όταν τους προσφέρεις εισόδημα, άρα προοπτική, έτσι μπορείς να τους κρατήσεις. Και εδώ να επισημάνω ένα στοιχείο που διάβαζα πρόσφατα σε μια έκθεση της Ελστάτ. Είχε την τελευταία τετραετία τις εισροές, τα χρήματα που πήρε ο αγροτικός κόσμος. Την τελευταία, το 2019, μέσα στην τελευταία τετραετία, το Απρίλιος, 17 Απρίλιος 20, είχαμε το υψηλότερο σημείο εισροών το Μάρτιο του 2019 και το χαμηλότερο τον Οκτώβριο του 2019. Μάρτιος του 2019 ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, Οκτώβριος του 2019 ήταν η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τις εισροές, να βελτιώσουμε δηλαδή το εισόδημα στον παραγωγό. Έτσι μόνο μπορείς να κρατήσεις ένα κόσμο στην Ύπαιθρο. Εκτός από τα ωραία λόγια της επιστροφής στη φύση και όλα αυτά που ακούμε από τη σημερινή κυβέρνηση, είναι και οι πολιτικές που φαίνονται έμπρακτα. Στην πράξη μετράνε όλα. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θεωρώ ότι συμβάλαμε και πρέπει έτσι να κινηθεί και η σημερινή κυβέρνηση και η επόμενη κυβέρνηση που ευελπιστώ ότι θα είναι σύντομα και θα είναι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, είναι η διασφάλιση των προοπτικών στις εξαγωγές. Οι διεθνείς συμφωνίες, αναφέρθηκες και εσύ. Όταν κάνεις ευνοϊκές για τα ελληνικά προϊόντα συμφωνίες, όπως με τον Γκρόκο, όπως με το ακτινίδιο. Εσύ δεν είχες πάει στην Κίνα. Εσύ ήσουν που είχες πάει στην Κίνα και φτάσαμε στο τελευταίο πριν το την υπογραφή. Με τον Γκρόκο που ο κύριος Βορύδης σφετερίζεται, όπως όλα και όλα και τα ξεχνάνε υπόλοιπα. Τη δουλειά που είχε γίνει και ότι το δικό σου ταξίδι στην Κίνα είμαστε στο παραένα και άργησε αυτή η υπογραφή. Έτσι διασφαλίζεις τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας και των παραγωγών που ασχολούνται. Να ευχαριστήσουμε όμως. Να ευχαριστήσουμε, να πούμε ότι το παράδειγμα που έφερες για την μείωση των εισροών στον αγροτικό τομέα είναι ένα δείγμα της ύφεσης που ήρθε προ κορονοϊού από την κυβέρνηση αυτή. Ναι, προ κορονοϊού. Νομίζω ότι έχουμε απαντήσει σε όλα. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ διαδραστική συζήτηση που μας δόθηκε η ευκαιρία με την πλατφόρμα iSyriza και θεωρώ ότι η δυνατότητα που έχεις να έχεις διάλογο με τα μέλη και να θέτουν αυτή τα ερωτήματα για να απαντάς είναι πάρα πολύ σημαντική και μπορεί να ήμασταν το 13ο I Asked World. Ελπίζω να είμαστε και τυχεροί για τη συνέχιση των συνεντεύξεων αυτών, ώστε όλα τα μέλη να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους για όλους τους τομείς της πολιτικής. Αν τα μέλη το βρίσκουν ενδιαφέρον αυτό που κάνουμε, εδώ κρινόμαστε όλοι. Πάντως, ο χώρος είναι πολύ ωραίος. Εδώ που βρισκόμαστε είναι ένας εξαιρετικός χώρος, γίνεται και ένα πείραμα πόλης. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και καλλιέργεια, οικολογική καλλιέργεια μέσα στην πόλη. Κέντρο της γης στο κέντρο της Αθήνας. Κέντρο της γης στο κέντρο της Αθήνας, ναι.